Λεόπουλο, να ακούσουμε ποντιακά, παρακαλώ. Ποντιακά, καλά. Να λελεύωσε. Θα τα πεις και εσύ, μαζί. Καλημέρα! Καλημέρα σας! Χρόνια πολλά! Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές γιορτές, υγεία, ευτυχία, ό,τι το καλύτερο να μας βρει για το νέο έτος. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλη την παρέα σας. Σήμερα είμαστε εδώ στην Ημαθία, σε έναν από τους καλύτερους πολιτιστικούς συλλόγους. Ποιον? Τον Ευστάθιο Χωραφά, τα οποία μας ετοίμασαν ένα εορταστικό πρόγραμμα για σήμερα. Βλέπετε τι ωραίες φατσούλες έχουμε εδώ, Χριστίνα? Βλέπετε? Κοιτάξτε τι ωραία παιδιά. Ξεκινήσαμε με τα κάλαντα. Αυτά ήταν τα ποντιακά κάλαντα. Χριστίνα, θα μου επιτρέψεις να πάω λίγο στον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Αντώνη Καγκελίδη. Κύριε Καγκελίδη, έρχεστε λίγο, σας παρακαλώ. Καταρχήν, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά από τη φιλόξενη πατρίδα. Καλά Χριστούγεννα ή Αγγευλογία, λένε οι πόνοι. Ακούσαμε ποντιακά κάλαντα, έτσι? Ναι, βεβαίως, είναι από το μικρομεσαίο τμήμα, γιατί έχουμε 4 τμήματα ουσιαστικά, τα οποία είναι και είναι αυτά τα παιδιά που σήμερα το πρωί, γιορτινή μέρα, ήρθανε για να πούνε αυτό που τηρούνε και μεγαλώνοντας πιστεύω να το τηρήσουν, τις παραδόσεις, τα ίδια και τα έθιμα. Επειδή, Χριστίνα, έχουμε πολλές παραδόσεις εδώ στην Ημαθία και ιδιαίτερα οι πόντιοι έχουν πάρα πολλές παραδόσεις, θα αρχίσουμε με ένα χορό στην αρχή και μετά θα σας παρουσιάσουμε και ποντιακά φαγητά, τα οποία τα έφτιαξε ο Πολιτιστικός Σύλλογος για την εκπομπή, για τα Χριστούγεννα και φυσικά αυτά θα σας τα στείλουμε κάτω, έτσι? Ναι, φυσικά όχι. Και όταν θα έρθουν εδώ θα τις φιλοξενήσουμε. Είναι μερικά από ποντιακά φαγητά, τα οποία νομίζω ότι κάνουμε και εκδηλώσεις και γενοκτονίες με ποικιλία ποντιακών φαγητών για το θέμα της γενοκτονίας. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε? Ναι. Πάμε. Έτσι. Έρθανε τα Χριστούγεννα σου, μα έγκαι τα φωτά. Έρθανε τα Χριστούγεννα σου, μα έγκαι τα φωτά. Εσύ τη χώρα μητέρη στην καρδία σε ρωτά. Εσύ τη χώρα μητέρη στην καρδία σε ρωτά. Εκεί η παρέα, να σας άρεσαν τα ποντιακά τραγουδάκια. Φυσικά θα ξανατραγουδήσουν. Αλλά πιστεύω τώρα ότι κάτι θα σας αρέσει και περισσότερο. Κοιτάξτε εδώ, αυτά εδώ πέρα, όλα το τραπέζι αυτό εδώ πέρα με τα παραδοσιακά φαγητά είναι όλα ποντιακά. Είναι ποντιακά, είναι μερικά από ποντιακά, γιατί κάνουμε πάρα πολλά ποντιακά, αλλά λόγω και της ημέρας και το πρωί, ουσιαστικά και ημέρα, κάναμε ορισμένα. Και χριστουγεννιάτικα. Χριστουγεννιάτικα, τρώνε και τα Χριστούγεννα, είναι και άλλα. Λοιπόν, για πάμε σε αυτό εδώ πέρα ακριβώς.
Αυτό είναι το γνωστό υβριστόν. Ευριστόν το λένε άλλοι, υβριστόν το λένε ανάλογα με τις περιοχές. Είναι ένα φαγητό το οποίο τρώγεται μαζί με γιαούρτι συνήθως ή με... Τι έχει μέσα, δηλαδή πέτρα είναι, τι είναι. Είναι από φύλλο, το οποίο από ζυμάρι γίνεται, βρίζεται και έπειτα αρχίζει και γίνεται μελάδι, το βάζουν σε αυτό και το κάνουν. Αυτά μόνο οι πόντιες θα κάνουν, ε. Το ευριστόνι είναι ποντιακό, είναι καθαρά ποντιακό, το οποίο συνοδεύεται πάντα με το ταν. Είναι... Το ταν, εμείς τώρα εδώ πέρα, Χριστίνα, εδώ αυτό, το λέμε, κάποιους αν το δουν τώρα στα Αντώνη θα πούνε ότι είναι γάλα. Είναι, γίνεται από γάλα όταν γίνεται το βούτυρο και χτυπιέται με το βούτυρο για να βγει το βούτυρο. Το, αυτό που μένει μετέπειτα γίνεται και γίνεται αυτό που είναι το... Σήμερα το κάνουν το αριάνι. Από το ταν από αυτό πήρανε και άρχισαν και κάνανε μετέπειτα το αριάνι. Και σε ποιο φαγητό το βάζουν αυτό? Ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Το πίνεις σαν όπως πίνεις το ποτό, το χυμό, οτιδήποτε. Συνοδεύεται με το πρώτο πάντα. Ωραία. Με το υβριστό. Δίπλα είναι τα πυροσκία, είναι και εκείνα. Τα πυροσκία αυτά. Για να δω. Αυτό πατάτα είναι. Πατάτα και τυρί. Πατάτα. Εσύ πάνε στον Αντώνη, εγώ θα Χριστίνα να φάω ένα. Γίνεται και με τυρί και με πατάτα. Δίπλα είναι τα οτία τα λεγόμενα. Οτία στην Ποντιακή και στην αρχαία ελληνική είναι τα αυτιά. Έτσι, ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε αυτό, παιδιά. Καταπληκτικό, ε. Καταπληκτικό. Καλό αυτό, άμα σε αρέσει εσένα. Σίγουρα και τη Χριστίνα θα την αρέσει όταν τα φάει. Μπορεί να έχει φάει ποντιακά, δεν... Λες. Για να δούμε. Εδώ είναι... Εδώ είναι για... η σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα, α, αυτό είναι. Το άλλο το οποίο... Αυτό, αυτό, εδώ. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό, αυτό. Χριστίνα. Σ' αρέσει. Αυτό, πολύ. Ναι. Αυτό εδώ είναι πέρα. Είναι το σιρόν. Είναι φύλλο τυλιγμένο, πάνω έχει με γιαούρτι, το οποίο βάζουμε η πόντι, το πασκιτάν το λεγόμενο, το οποίο βγαίνει και αυτό μετά από το ταν, το οποίο το στραγγίζουν και βγάζει σαν γιαούρτι πηχτό, ξινό. Αυτό το βάζουν πάνω, είναι φύλλα τυλιγμένα αυτά, τα οποία βάζουν και σκορδαλιά και είναι αυτό που σας αρέσει. Πω, πω, πω. Μυρίζει καταπληκτικά, παιδιά. Άλλο πράγμα, αυτό το πάρω σπίτι μου, ε. Χριστίνα, το πάρω αυτό. Να το πάρω, είπα. Να το πάρεις. Λοιπόν, πάμε να χορέψουμε, να χορέψουν και οι τηλεθεατές, Χριστίνα, μαζί μας. Γιατί σήμερα γιορτάζουμε και σε λίγες μέρες έρχεται και το νέο έτος. Και πιστεύουμε ότι το νέο έτος, Αντώνη, να είναι καλύτερο. Εσύ τι μήνυμα θα έστελνες σε όλο τον κόσμο? Εγώ θα ήθελα ο Θεάνθρωπος να βάλει μυαλό σε όλους τους πολιτικούς και να μην κάθονται για την ομή της εξουσίας ο καθένας για να κοιτάξει πώς θα κάνει, αλλά να κοιτάξει αυτά τα παιδιά, αυτήν την νεολαία, να έχουν αύριο μεγαλώνοντας μία δουλειά, γιατί ο ξενιδεμός και ο ξεριζωμός κάποτε ξεριζωθήκαμε για άλλους λόγους. Και τώρα να μην ξενιτευτούμε για λόγους οικονομικούς, γιατί δεν θα έχουμε να δώσουμε δουλειά σε αυτά τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο αν καθίσουν οι πολιτικοί και συνεννοηθούν μεταξύ τους και να μην τρώγονται μεταξύ τους. Λοιπόν, αφού έχουμε ακόμα να φάμε, δόξα τω Θεώ είμαστε, Χριστίνα, θα πάμε σε χορούς και τραγούδια και επανερχόμαστε. Γιάννη. Το γνωστήσε. Έτσι, μπράβο, Άννη. Έχει εδώ το συγκρότημά μας. Μην νομίζεις. Μπήρες εκεί τα δωράκια σου με τα φαγητάκια. Περιμένω να μας στείλεις για εμάς εδώ. Αχ, ωραία πράγματα. Αχ, η Θεία Μιανούλα τώρα θα έκανε κάτι πισία, κάτι τελεία. Τελεία και τελεία. Τι τελεία. Τι τελεία. Όχι, γνωστή τελεία. Όχι, γλέτσος. Τελεία, τελεία. Ποντιακά. Τα φιλιά μας στο Μιχάλη. Για μία ακόμα φορά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για μία ακόμα φορά να σου πούμε χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, να είσαι γερός, δυνατός και να μας φροντίζεις έτσι όπως μας φροντίζεις πάντα. Και τώρα, να ακολουθήσουμε το άστρο της Βιθλέμ. Ήρθε η ώρα. Ναι. Ήρθε να δούμε τελικά αυτό το αστέρι. Τι ήταν το αστέρι αυτό, ήταν ένα φυσικό φαινόμενο, ήταν μία...